Τουρκικές σχέσεις είναι γνωστό ότι διανύουν την χειρότερη περίοδο των τελευταίων ετών με την Τουρκία να ευθύνεται γι' αυτόν τον λόγο της άκρως επιθετικής πολιτικής της έναντι της χώρας μας. Το κακό κλίμα των σχέσεων των δύο χωρών επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με την ομιλία του Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου κατηγόρησε τη χώρα μα ω υπεύθυνη για πνιγμού μεταναστών στο Αιγαίο, ότι καταπατά τα δικαιώματα τη τουρκική μειονότητα στη Θράκη και όχι μουσουλμανική, όπω είναι καταγεγραμμένη και αναγνωρισμένη διεθνώ σύμφωνα με την συνθήκη τη Λοζάνη, ενώ είπε ότι η μόνη αποδεκτή λύση για την Τουρκία στο Κυπριακό είναι αυτή των δύο κρατών στη Μεγαλόνησο. Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Δέρδια για τα όσα ανιστόρητα ψεύδι ανέφερε ο Τούρκο Πρόεδρο, ενώ ο Πρωθυπουργό θα ομιλία την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Εθνών, όπου αναμένεται να απαντήσει δεόντω στο Ερντογάν. Ωστόσο, σε ανάλογο κακό κλίμα κινούνται και οι αμερικανοτουρκικέ σχέσει, αφού παρά τι προσπάθειε εδώ και μήνε του Ερντογάν, δεν πραγματοποιήθηκε τελικά συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Αμερικής, Τζον Μπάιντεν, στο περιθώριο τη 77η Γενική Συνέλευση εξής του οργανισμού νομένων εθνών. Είναι μαλίστα εξόχως ενδεικτικό των κακών σχέσεων νομένων πολιτών Αμερικής τουρκίας ότι σε σχετικό Twitter ιδέα ο Βάιντεν ευχαριστεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την συμφωνία για τα σιτηρά, αλλά δεν αναφέρει τον δεύτερο μεσολαβητή την Τουρκία. Ο Βάιντεν επίση δεν συνάντησε τον Ερντογάν αυτή τη φορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επίση, σε έτερο Twitter αναφέρεται η πικρόχολη απάντηση του Τούρκου Προέδρου. Όταν ο Ερντογάν ρωτήθηκε αν ήθελε να συναντήσει τον Βάιντεν, εκείνο απάντησε Γιατί: Είμαι ο Ερντογάν, αυτό είναι ο Biden. Η δεξίωση Biden και το εγκάρδιο κλίμα με τον Μιτσοτάκι. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό παραβρέθηκε σε δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανό Πρόεδρο Τζον Biden, όπου είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική. Στη δεξίωση παρευρέθηκε ο Ερντογάν, με τον οποίο ο Μιτσοτάκη δεν έχει καμία απολύτω συνομιλία ή συνάντηση μαζί του, όπω και ο Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε μάλιστα ότι ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν μεταξύ του οι Μιτσοτάκη Ερντογάν. Από τα παραπάνω εύκολα δηλαδή επιστώνει κανείς τρία πράγματα. Πρώτον, οι σχέσει Ελλάδα-Τουρκία βαίνουν από το κακό στο χειρότερο, χωρί να φαίνεται στον ορίζοντα σημάδι βελτίωσή του, γεγονό πολύ επικίνδυνο για τη συνέχεια. Δεύτερον, οι σχέσει ΗΠΑ-Τουρκία είναι τουλάχιστον κακέ, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα με την συστηματική αποφυγή Biden να συναντήσει τον Ερντογάν στον Οργανισμό Εθνών, κάτι το οποίο πεδίο και διακαώ ο Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου να πάρει δέσμευση από τον Αμερικανό πρόεδρο για πώληση των 40 70 και των 80 Kit 6 χρονισμού αριθμών του Μαχητικών Αεροσκαφών. Και τρίτον, οι σχέσει Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική διανύουν την καλύτερη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, με τη χώρα μα μέσω του διάβλου Σούδα Αιγαίου Αλεξανδρούπολη να παίζει ουσιαστικό ρόλο στη μεταφορά οπλικών μέσων στρατιωτικών ενισχύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική σε Ουκρανία και Ανατολική Ευρώπη, καθώ και στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Μέση Ανατολή, Αίγυπτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.